οποία αποτελεί ένα πολύτιμο τμήμα του ελληνικού έθνους, αλλά παράλληλα και ένα προοδευτικό και δυναμικό τμήμα της λεβαντικής κοινωνίας. Και θα ήθελα από αυτό το βήμα εδώ να τονίσω ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων της γηγενούς εθνικής ελληνικής μειονότητας αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική πολιτεία. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, η 25η Μαρτίου πάντα μας εμπνέει και ανανεώνει την πίστη μας στις ικανότητες του ελληνισμού να επιβιώνει κάτω και από τις πιο αντίξωες συνθήκες. Μας υπενθυμίζει ότι τίποτε δεν μας χαρίστηκε και ότι θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. Είπα και προχθές, και θα το επαναλάβω και σήμερα, ότι κατά το παρελθόν πληρώσαμε πολύ ακριβά τους δικασμούς μας, τις διχόνοιες, τους εφιάλτες, που δυστυχώς πάντα πάρουν μονέτου. Ενωμένοι όμως πετύχαμε πολλά. Μαζί μπορούμε να υπερβούμε κάθε κρίση, κάθε πρόκληση, κάθε δυσκολία. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό το μήνυμα από την εποψινή επέτειο βαθιά μέσα στις καρδιές μας και ας σκύψουμε με σεβασμό μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής των Ελλήνων του 21. Το παράδειγμά τους θα μας καταδηγεί εσένα. Ζήτω το ελληνικό έθνος.